Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023. Και σήμερα έχουμε παρουσίαση βιβλίου. Είναι το... Δέκατο ο μου βιβλίο. Το δέκατο ο βιβλίο της Δόκτωρος Αριστονίκης Τσοδοσίου. Έχει κυκλοφορήσει και είναι εδώ. Από τις εκδόσεις Ability με τίτλο «Μαθαίνοντας μέσα από τα βιώματά μας, ιστορίες και αφηγήσεις, ασκήσεις για να εντοπίζεις τα θετικά μηνύματα. Δόκτωρ μου, έχετε γράψει ένα βιβλίο θετικής ψυχολογίας. Mm -hmm. Πεςτε μας γι' αυτό. Εγώ θα το κρατώ τα μέρα. Ε, εντάξει, το βιβλίο αυτό... Είναι... Καλό διάβαστον, καλοκυκλοφόρητο, καλο... να γίνει και όλα και όλα και όλα, όλα, να είναι καλά. Και μάλιστα έχω ακούσει και από κόσμο το διάβασα, είναι εξαιρετικό. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε. Λοιπόν, το καλοκαίρι είναι έτσι. Είχα δύσκολε μέρε και έχω ακόμα. Και τέλος πάντων, ήθελα να, να νιώσω λίγο καλύτερα. Και εγώ γενικά, όταν δεν είμαι στα καλά μου. Γράφει ε, πίεση. Γράφω πράγματα. Mm -hmm. Είναι ψυχοθεραπευτική μεθόδος για μένα το να γράφω. Οπότε άρχισα να γράφω τα συναισθήματά μου και να τα κάνω αυτοτελεί ιστορίε. Αυτά που αισθανόμουν. Ε, κάποια στιγμή είχα μαζευτεί αρκετές ιστορίες και είπα γιατί να μην τις μαζέψω και να βοηθήσω και άλλους μέσα από αυτό να μάθουν έτσι ένα, έναν τρόπο, μια στρατηγική για να αντιμετωπίζουν, πώς να αντιμετωπίζουν τις δύσκολες τους στιγμές και μάζεψα λοιπόν γραφόμενα που είχα εκείνη την περίοδο αλλά και κάποια από παλιότερα που ήταν αδημοσίευτα και τα, τα έκανα έναν εχειρίδιο, τα οποία όλα έχουν να κάνουν με το πώς μπορείς να δεις ένα πρόβλημα με διαφορετική σκοπιά. Δηλαδή είναι η ιστορία και μετά υπάρχει μια ψυχοθεραπευτική χρησιμότητα, δηλαδή πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή την ιστορία για να πάρεις κάτι θετικό από αυτή την ιστορία. Θα με αφήσει να διαβάσω μία? Ναι, διάβασω όποια θέλεις. Για τα καλοκαίρια που δεν σου άρεσα. Οκ. Okay. Τι τίτλο έχει αυτό. Τα καλοκαίρια ποτέ δεν μου άρεσαν. Τα καλοκαίρια ποτέ δεν μου άρεσαν. Περίμενα το καλοκαίρι με χαρά γιατί ως τα γενέθλια μου τον Ιούλιο, γιατί έχω τα γενέθλια μου τον Ιούλιο, αλλά ποτέ δεν απολάμβανα τις διακοπές. Πρώτην Ιουλίου είναι τα γενέθλια της. α. Τα καλοκαίρια ήταν βαρετά, καθ' όλη την παιδική, σχολική, εφηβική και φοιτητική ηλικία, λέει ο Δ. Θεοδοσίου στη σελίδα 55 του βιβλίου της, μαθαίνοντας μέσα από τα βιώματά μας. Δεν υπήρχαν πολλοί ημέρες διακοπές και οι εξορμήσεις στην παραλία ήταν απαγορευμένες για μένα και αυτό γιατί στα εννιά μου είχα μια περιπέτεια στην παραλία που είχε ως αποτέλεσμα να κατατρομάξει τη μαμά μου. Τι περιπέτεια έχεις, κόρη. Ε, μπήκα με τον τροχό θαλάσσης, με πήρε ο τροχός θαλάσσης, σε πάρα πολύ μακριά, χιλιόμετρα μακριά και με ψάχναν όλη παραλία. Με είχα για πνιγμένη και μετά από πάρα πολλέ ώρε με βρήκανε. Πρώτη φορά Ναι, ναι. Και από τότε δεν ξαναπήγαμε παραλία. Είσαι survivor. Είσαι επιζήσασα. Έτσι εξηγείται γιατί κάποιε φορέ όταν πα στην παραλία δεν μπαίνει μέσα και είσαι με το λάπτοπ στο. Δεν μου αρέσει γενικά. Δε, την θάλασσα τη φοβόμουν. Τώρα τε, τα τελευταία χρόνια που πηγαίνουμε διακοπέ, σιγά σιγά μαθαίνω να την απολαμβάνω. Ο κουμπάρο μου, ο Μιχάλη, ο σύζυγο τη Αριστονίκη, είναι ένα πολύ περιπετειώδη και εκδρομικό τύπο. Mm -hmm. Και Σαββατοκύριακα και διακοπέ του παίρνει στα βουνά και στα λαγκάδια και στι θάλασσε. Από τότε δεν πηγαίναμε μετά από την περιπέτεια συχνά στην παραλία. Θεωρώ ότι κουβαλούσα για χρόνια το τραύμα του πνιγμού και είχα συνδέσει τη θάλασσα με κάτι τρομερό. Δεν έμαθα ποτέ κολύμπι. Και θεωρώ πως το να μην ξέρεις κολύμπι και να πειραματίζεσαι με τη θάλασσα είναι επικίνδυνο σπορ. Όντω είναι. Μην πειραματιστεί, σε παρακαλώ, σε θέλουμε. Εδώ, 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 εδώ. Τα καλοκαίρια της παιδικής μου ηλικία είναι συνδεδεμένα με σιρήνες, ατυχήματα, θανάτους, απώλειες, επαιτίους. Στην Κύπρο είχαμε 15 του Ιούλη το 1974 το πρόδοτικό πραξικόπημα, 20 Ιουλίου του 1974 την πρώτη εισβολή, 15 Ιουλίου τη δεύτερη εισβολή και αυτές τις μέρες... 15 Εντά... Αυγούστου, 15 Αυγούστου ναι, συγγνώμη. <σχύ> είμαι καλή με Εντά... Και αυτές τις μέρες ξυπνούμε με σιρήνες. Είχαμε τον Σολομούν, τον Ναι, όχι, μιλάω ότι ο το ίδιο. Α... Τον... Προ... Είχαμε ναι. πολλά γεγονότα. Και μετά, α πούμε, ήρθε το 1996 η... η δολοφονία του, του Ισαχ και του Σολομού από του Τούρκου σε διαδηλώσει που είχαν γίνει στην Πράσινη Γραμμή. Μετά το 2005 έπε... κατέπεσε το ήλιο. Μετά το 2011 το είχαμε Μαρί. την έκρηξη στο Μάρι. Γενικά τα καλοκαίρια στην Κύπρο είναι εκρηκτικά. Από κάθε άποψη. Τα τελευταία χρόνια προσπάθησα πολύ να δώσω θετική χρειά στα καλοκαίρια μου, αλλά είμαι ακόμη στην προσπάθεια. <σχει> Με άντεξε και άντεξα ένα πολύ δύσκολο φετινό καλοκαίρι. Έμαθα κάτι ιστορίες. όταν το κινητό σου σε ένα δέντρο, σε ένα... <σχει> Σε έναν ποταμό κάπου στα βουνά τη Μακεδονία. κα... Ας, ας. <laughs> Πήρα ισχυρά μηνύματα για τη ζωή και τον άνθρωπο, στην ουσία μεγάλωσα κι άλλο. Πάντα μου φαινόταν αδιανόητο να γίνονται κακά συμβάντα το καλοκαίρι. Κανονικά, ο χρόνος έπρεπε να παγώνει τις καλοκαιρινές στιγμές χαράς και δροσιάς για να παίρνουν ανάσες ζωή οι άνθρωποι. Οι κακές ειδήσει να απαγορεύονται. Να μην επιτρέπονται ατυχήματα και κακοτοπιές και οι άνθρωποι και τα ζώα και τα φυτά να γίνονται απέθαντοι, απέθαντα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Πώς γίνεται να γίνονται κακά πράγματα το καλοκαίρι, σχήμα οξύμορο. Πώς γίνεται οι άνθρωποι να πεθαίνουν το καλοκαίρι. Παιδιάστηκε σκέψεις θα μου πείτε Ωστόσο, θεωρώ πω έπρεπε να υπάρχουν τέτοιε μέρε στη, στιγμ... στη, ζωή μα. Στιγμές προστατευμένε από το απρόσμενο, το τυχαίο, το ξαφνικό, το ασύλληπτο. και στα γενέθλια σου το 18 σκοτώθηκε ο Φρόιντ, σκύλο σου. Δεν υπάρχει όμω αυτή η μαγική οπτική στι όψει τη ζωή, γιατί ναι, η ζωή είναι σαν τη θάλασσα που καταπίνει όποιον δεν ξέρει κολύμπι και το ξερνά στα βράχια. Τα φιλιά μου. Αυτή είναι η πολύ αισιόδοξη. Ε, η ιστορία, η άποψη που έχει καταγράψει το καλοκαίρι του 2022... η δόκτωρ Ελιστονίκη Θεοδοσίου. Ποια είναι η ψυχοθεραπευτική χρησιμότητα όμως... γιατί μετά από κάθε ιστορία υπάρχει ψυχοθεραπευτική χρησιμότητα. Χρειάζεται να είμαστε ετοιμοπόλεμοι και τα καλοκαίρια... και τους χειμώνες και όλους τους μήνες. Μα πιοτερο όσο μεγαλώνουμε χρειάζεται να εμπεδώσουμε πως είναι ευλογία να ζούμε, πως κάθε μέρα ζωη είναι χαρά και είναι επιβεβλημένη ανάγκη να αφήνουμε τον εαυτό μας να ζει στη χαρά, να χορτάσει χαρά. Διάβασα ένα τυχαίο, νομίζω το διάβασα τυχαία, αλλά διάβασα την καρδιά του βιβλίου, έντε. Έχει, έχει παρόμοια πράγματα, αλλά αντε... είναι ο τρόπος που σκέψου ότι εγώ το καλοκαίρι ζούσα και άλλα πράγματα. Ω oh, Παναγία μου, έχει και άλλα πράγματα! <laughs> έχει και συνταγέ! <laughs> ε, αφού επελάνετε με ό,τι θέλετε συνταγέ, oh! Ήβρα έναν τρόπο να τι βάλουμε στο βιβλίο. Oh! <laughs> Κολοκυθάκια μητρι... μητρική αγκαλιά. Wow! <laughs> Πίτα που σκοτώνει την αρνητική ενέργεια. <laughs> Σκοτώνει και αυτού που έχουν ζάχαρο, νομό από την <laughs> Το ψάρι μου το έμαθε πατέρα μου. Αχά, ψάρι. Σαλάτα με παξιμάδι, η ταξιδιάρα. Αβοκάτο γαριδένιο τη απλή πολυτέλεια. Αχά. Κουλούρι της αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη. Χταπόδι το κυκλαδίτικο, αυτό. Στο κοιμάθει ο Μιχάλη και το ψαρεύει ο κύριο. Πώ το λένε, Εβάνθης. Ο κύριο Εβάνθη ο Λογίζο, ξέχασα το όνομα του Παναγία. Καλαμάρι του παιδιού. Χιλόπιτε από τη δική μου μακαρνομηχανή. Ναι, γιατί εκτό από μηχανή είχε και μακαρνομηχανή, καταλάβατε. Μύδια τα υπέροχα. Αχα. Ελιοπιτάκια τη Κύπρου. Χορτόπιτα ή mm -hmm. κολοκυθό σου ή δυναμωτική. Με τι κολοκύθα, Με κόκκινη. Αχα. Στιφάδο με σηκώτη τη μαμάς, Όχι, στιφάδο σηκώτη τη μαμάς, Στιφάδο σηκώτη τη μαμά. Η μαμά μου όταν ήμουν 9 ετών αρρώστησε και στα 14 μου κάθεσε σε καροτσάκι. Για όσου δεν το γνωρίζετε, η μαμά τη δόκτωρο Αριστονική Θεοδοσίου πέθανε το 2014 μετά από πολύ χρόνο μάχη με τη σκλήριση κατά πλάκα. Και έχει γράψει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο που έχει τίτλο «Σκλήριση κατά πλάκα ή Δοκιμασία, δοκιμασία τη ψυχή. Πρόλαβε να μου μάθει κάποιε συνταγέ. Αυτή η συνταγή μυρίζει η μαμά. Και έχει τη συνταγή. Πατατούλες τηγανιτές φρέσκες. Αφήνουμε το λάδι να βράσει από το κακό του και όταν ξεκινήσει <χει> να παραμιλάει ρίχνουμε τις πατάτες <χει> με τη φλούδα τους. <χει> Φάβα η Σαντορινιά, φασολάδα η ελληνική. <χει> λοιπόν, έχει συνταγές έχει ιστορίες, έχει ψυχοθεραπευτική χρησιμότητα των ιστοριών. Δεν ονειρεύομαι τον εφήλιο πόλεμο σας. Δεν Νιώθω είναι. μικρή παππού να κατανοήσω τον πόλεμο, η πτώση των προτύπων. Ένα παππού όλο ιστορία. Εξηγώντα τη μικρή μου αδερφή, ήταν εξήγητα. Μήπω έχει βάλει και κείμενα του Λάζαρου και τη ναι, ναι, ναι. μια ενότητα Μαρηγούλας. για το πώ καταλαβαίνουν τα παιδιά τα δύσκολα συμβάντα. Mm -hmm. Οπότε έχω δύο κείμενα. Έναν τη Μαρία και έναν του Λάζαρου. Που είναι η δική του οπτική γωνία σε συμβάντα που έχουν γίνει. Ε, και μετά εξηγώ τη διαφορά του πώ βλέπουν τα παιδιά ε, ένα γεγονός και πώ μεγάλη αγαπητοί αναγνώστοι αναγνώστρια πέρασε ένα φρικτό καλοκαίρι υπενημένοντας το θάνατο μιλάς για το καλοκαίρι που μας πέρασε και ο θάνατος ήρθε τον Οκτώβριο μαζί του ξύπνησαν παλαιότερα πένθη πέθανε ο παππούς της Αριστονίκης τον Οκτώβριο που μας πέρασε ο αγαπημένος της παππούς Μαζί του ξύπνησαν παλαιότερα πένθη, θύμησε αναμνήσει. Πέρασαν καραντίνε, καινούριε κανονικότητε και όλα όσα έφεραν μαζί τους, ενώ οι παραλλαγέ του κορονοϊού συνεχίζονται. Μη χάσουν. Το μη χάσουν δικό μου. Και εγώ. <laughs> σε όλη αυτή τη διαδρομή ανάμεσα στο θάνατο, στο πένθο, στην υγεία, άλλαξαν πολλά και εγώ μαζί. Είναι κουραστικό να περιμένει τον τροχό να γυρίσει, τη μέρα τη ανάσταση να ανατείλει, περιμένοντα καρτερικά το τέλο των δεινών και τον ερχομό τη άνοιξη. Είναι πιο ποιητικό να βλέπει την άνοιξη μέσα στο θάνατο. Όλα είναι θέμα ερμηνεία. Πάντα τα συναισθήματα μα είναι αλάνθαστα. Δόκτωρα Αριστονίκη θα δώσει copyright. Πάντα τα συναισθήματα μα είναι αλάνθαστα. Η ερμηνεία, η κατασκευή, το πλαίσιο, το αφήγημα είναι αυτό που περιπλέκει τα πράγματα. Άφησα τα δάκρυα να τρέξουν, Άναψα ένα κερί και κοίταξα πάνω, εκεί που μου υποσχέθηκε ο παππούς μου ότι θα βρίσκεται. Και αναφώνησα. Στο καλό παππού. Ρίχνε φωτοβολίδες να βλέπω στο σκοτάδι. Και τον άφησα να φύγει, να πάει, να ξεκουραστεί όπως μου ζήτησε. Όλες οι ιστορίες που περιλαμβάνει αυτό το εγχειρίδιο έχουν την προσωπική μου σφραγίδα. Τα γεγονότα παρέμειναν γεγονότα, αλλά η ερμηνεία των γεγονότων είναι διαφορετική. Σε κάθε ιστορία υπάρχει μια ψυχοθεραπευτική χρησιμότητα. Αυτή την ψυχοθεραπευτική χρησιμότητα στη χαρίζω αναγνώστη μου. Ενστάλλαξε με αυτήν τις δικές σου αφηγήσεις ζωής, προβληματίσου μαζί μου και ψάξε την άνοιξη στο έρευος των πονεμένων στιγμό σου. Η ψυχοθεραπεία σε αφήνει να σ' αγαπάς, με αφήνει να σ' αγαπώ. Με αγάπη, Αριστονίκη, ετών 40. <σταλεί> Στορνγκύλεψε την ηλικία σου. Όχι. Διανύω το 41ο. <σταλεί> δεν τα έχω κλείσει. Αμα είσαι το 82. Yes. <σταλεί> Πράγματι, το 82. <σταλεί> <σταλεί> ε, σε το 82, ε, νομίζω ότι το 81, κάμα λάθο. Αριστονίκη των 40. Ε, ναι, γιατί μπορεί να γίνω 50, μπορεί να λέω άλλα πράγματα, κατάλαβε. <laughs> λοιπόν, θεωρώ ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε όλοι μα, όσοι είμαστε εδώ στην ψυχοεκπαιδευτική μα κοινότητα και όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο και ενδιαφέρεστε για τον τρόπο με τον οποίο η θετική ψυχολογία μα βοηθάει να βρούμε φω μέσα από το σκοτάδι, να βρούμε ελπίδα μέσα από τον πόνο, το φόβο και τα δύσκολα γεγονότα. Ε, θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο το σύνδεσμο για το πώς μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο. Το βιβλίο υπάρχει και σε έντυπη μορφή, υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή. Ακολουθώντας το σύνδεσμο θα βρείτε πώς μπορείτε να το αγοράσετε στην ηλεκτρονική μορφή ή πώς μπορείτε να το αγοράσετε στην έντυπη μορφή που όπως μου είπε, το αποστέλνει ο εκδοτικός οίκος στο σπίτι του κάθε mm -hmm. ε, ε, αναγνώστη. Ε, αυτό είναι το βιβλίο τη Αριστονίκης μας το καινούριο, το 14ο της βιβλίο. Το συστήνω ανεπιφύλακτα. Ξέρεις, έχεις στην Αμερική την όπρα Winfrey. Δεν λέω ότι είμαι σαν την όπρα, γιατί είμαι πάρα πολύ ξαθιά, δηλαδή. Όχι, γιατί εγώ δεν είμαι δισεκατομμυριούχα και το πασίγρωστη, λοιπόν. Και είναι τα όπρας books. Λέει, άμα ένα βιβλίο πάει στην όπρα και το συστήσει η όπρα, γίνεται ανάρπαστο. Οπότε θα κάνουμε και εμείς τα θέκλας books. Άμα ένα βιβλίο το συστήσει η θέκλα, θέλω να το κάνετε ανάρπαστο. Θέλω να πάτε να το, ξε, να το ξεπουλήσετε. Εντάξει. Λοιπόν. Θέλω να μας πεις κλείνοντα λίγα λόγια για τη θετική ψυχολογία. Ναι. Βασικά η, ο, η επιστήμη μας έχει ασχοληθεί κατά κόρον με, την, με τον πόνο, με την ψυχοπαθολογία, με το πρόβλημα. Ε, για πάρα πολλά χρόνια έχουν αναπτυχθεί θεωρίες, έχουν αναπτυχθεί εφαρμοσμένες τακνικές γύρω από το πώς να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, πώς να βρούμε λύσεις, πώς να βοηθήσουμε ανθρώπους που έχουν ψυχοπαθολογικές παθήσεις για να μπορέσουν να γίνουν πιο ισορροπημένοι και πιο λειτουργικοί. Ο κλάδος λοιπόν της θετικής ψυχολογίας έρχεται να δώσει έμφαση και στη χαρά και στο, καλό, και, στην, και, στο καλό θέμα που μπορεί να έχει οποιοςδήποτε, να αναδείξει τα θετικά του, τη θετική του πλευρά ε, και να μην εστιάζει μέσα από το πρόβλημα, αλλά να εστιάζει μέσα από το πώς μπορούμε να γίνουμε ενδεχομένως καλύτεροι, ακόμα και από τα καλύτερα. Μάλιστα. Ε, εντάξει, υπάρχουν, υπάρχουν θεωρήσεις διάφορες, οποίε μπορεί να συμφωνώ ή να μην συμφωνώ. Αυτόν τέλο πάντων που. Πάντω, θέλω... το βιβλίο σου δεν εμφορείται από το στοιχείο τη τοξική θετικότητα. Δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο μέσα, γιατί έχει μια ρεαλιστική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Δεν λε ότι είναι όλα τέλεια και είστε παλαβοί, για παράδειγμα. Αν αισθάνεστε στενοχωρημένοι, απογοητευμένοι, αν σα χαλάει το γεγονό, για παράδειγμα, το καλοκαίρι πεθαίνουν άνθρωποι. σα-ίσα -ίσα το βιβλίο σου σέβεται και αναγνωρίζει τα συναισθήματα. Δίνει εγκυρότητα στα συναισθήματα. Αυτό είναι το πιο βασικό χαρακτηριστικό. Θέλω να σα πω κάτι. Η Αριστονίκη γράφει πολύ διαφορετικά από μένα, αλλά και οι δύο τρόποι γραφή είναι χρήσιμοι για έναν ψυχοεκπαιδευμένο άνθρωπο. Ο τρόπο τη Αριστονίκη είναι, θα έλεγα, χειρουργικό. Είναι, σου λέει ε, αυτά που πρέπει να σου πει, σε βοηθάει με πολύ πρακτικό τρόπο να εντοπίσει κάτι και σου δίνει και το εργαλείο πώ να το διαχειριστεί. Είναι εξαιρετικά βιωματικά τα βιβλία της, όχι μόνο με την έννοια του ότι καταγράφει δικά της βιώματα, που αυτό θέλω να σου πω θερμά συγχαρητήρια, γιατί είναι κάτι που δεν το κάνεις παλιότερα, ενώ τώρα έχει αρχίσει να... Ε, όταν είσαι τον 40, έχει αρχίσει έχει αρχίσει να το κάνει και αυτό που χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί έχει πολλά να μοιραστεί μαζί μα. Είναι ένα άνθρωπο η Αριστονίκη, ο οποίο δεν έχει μόνο πολλά ε, πτυχία, μεταπτυχιακά, σπουδέ, δημοσιευμένε μελέτε κλπ. Είναι και ένα άνθρωπο με πάρα πολλά βιώματα. Εξαιρετικά πολλά βιώματα και μια πολύ συμπαγή ζωή. Ε, σοβαρά είσαι. Και ένας λόγος που τη θαυμάζω και την αγαπώ είναι και αυτός γιατί έχει καταφέρει να αναγεννηθεί μέσα από τις τάχτες της ω άλλο Φινίκας πάρα πολλές φορές. Τα τελευταία 11 χρόνια που τη γνωρίζω αυτό έχει συμβεί πολλές φορές. Πολλές φορές δηλαδή υπήρξαν challenging events στη ζωή σου. Γεγονότα τα οποία είναι προκλητικά. Γεγονότα τα οποία θα μπορούσε κάποιον να τον ρίξουν στα τάρταρα. Θα μπορούσε κάποιον να τον αποδυναμώσουν παντελώ. Θα μπορούσε κάποιον να τον απογοητεύσουν. Όμω έχει αυτή την ικανότητα, έχει αυτή την ψυχική ανθεκτικότητα, την οποία την έχει μάθει και μέσα από τα βιώματα σου, αλλά την έχει μάθει και μέσα από τη ζωή σου. Και μέσα από τι σπουδέ σου. Mm -hmm. Γιατί οτιδήποτε έχει επιλέξει να σπουδάσει αριστονίκη και πιστέψτε με έχει σπουδάσει πολλά πράγματα Μεταξύ άλλων είναι και καστική θεραπεύτρια και είναι και υπόψης ψυχοθεραπευτών. Είναι συστημική ψυχοθεραπεύτρια Έχει σπουδάσει ακόμη και τα, τα, τη ψυχολογία, το χρηματοοικονομικό για να καταλάβετε δηλαδή, το, προ, το μέγεθος του <laughs> το, <προβλήματος>. <laughs> <laughs> το μέγεθος του, του πάθους της για σπουδή και συνεχώ σπουδάζει, συνεχώ εξελίσσεται. Τώρα κάνει μια μεταδιδακτορική έρευνα στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, το Ελληνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο ΕΚΠΑ. Εγώ επειδή είμαι το απουθού, δεν ξέρω το ΕΚΠΑ τι σημαίνει, λέει το Λοιπόν, είναι πάρα πολύ χρήσιμα τα βιβλία τη. Δηλαδή είναι to the point. Δηλαδή μπορεί κάποιο να τα πάρει και να τα πάρει ακόμη και στη θεραπεία του. Δηλαδή μπορεί να πάρει το βιβλίο ή ξέρω εγώ αν θα το αγοράσει ηλεκτρονικά, να πάρει μαζί το τάμπλετ του που θα περιέχει μέσα το βιβλίο, να το πάρει στη θεραπεία και να, πει, να συζητήσει με τον θεραπευτή του την άσκηση που έχει κάνει μέσα από το βιβλίο και να βοηθηθεί. Είναι ε, όντω εγχειρίδια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Την αλήθεια λέω κόρη. Ευχαριστούμε να είναι χρήσιμο το, το βιβλίο αυτό, το εγχειρίδιο αυτό και να πάει εκεί που το έχουν ανάγκη. Τώρα βρίσκω την ψυχοθεραπευτική χρησιμότητα σε μια σελίδα που λέει το να ψυχοεκπαιδευόμαστε και να έχουμε αντίληψη του τι μας συμβαίνει βοηθάει πολύ, το να παραμείνουμε βοηθάει πολύ στο να παραμείνουμε ενδυναμωμένοι όταν μας συμβεί κάτι δύσκολο. όσοι έκαμε τα σχέδια? Η επιμελήτρια του. Δύπου. Α, έχει ωραία σχέδια. Κρήτα μου σαλάτ Κολοκυθόνθη Αυτά, άντε γεια <laughs> Άμα μπεινάτε ψυχικά ή σωματικά Αυτόν το βιβλίο Αυτόν, αυτόν Bye